Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Εγώ είμαι εδώ. Ξεβάφω τα νύχια μου. Γιατί το είχα βάψει με αυτόν τον σκληρυντικό νύχιο. Και έχει χαλάσει και τώρα τα ξεβάφω για να τα ξανακάνω. Έχω κλείσει μες την άλλη εβδομάδα ραντεβού για να τα περιποιηθώ. Και τα πόδια και τα χέρια. Θέλω πάρα πολύ να πάω και να με περιποιηθεί και με ένας άνθρωπος. Γιατί όλα τα κάνω μόνη μου και έχω κουραστεί πάρα πολύ. Άρα νομίζω μου αξίζει αυτό και ανυπομονώ πάρα πολύ. Όπως έχετε δει πιο πριν, έχω συγκυρίσει λίγο την κουζίνα. Έχω φτιάξει σπανακόριζο για το μεσημέρι. Και τώρα θέλω να ετοιμαστούμε μαζί, να κάνουμε έτσι έναν μακιγιάζ ελαφρύ, όχι πολλά πράγματα, έτσι όπως μου αρέσει να το κάνω εμένα, να είναι λαμπερό και φωτεινό, και να κάνουμε έτσι μαζί έναν outfit. Έχω πάρει κάποιες αγορές από το Stradivarius. Είναι τα επτωτικά του, τα έχει βγάλει πλέον 5,99 κάποιες μπλούζες. Επειδή όμως χρειαζόμουν, γιατί έχω πάρα πολλά παντελόνια, έτσι πήρα κάποια και θέλω να σας τα δείξω. Να κάνουμε και έναν ωραίο outfit, γιατί τώρα θα πάμε και μια βόρτα στο Cosmosport. Μου έχει έρθει μια παραγγελία, είναι μια φόρμα που έχω παραγγείλει για το γιο μου. Γιατί τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και προετοιμαζόμαστε για το σχολείο. Τους παίρνω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν. Τους έχουν μικράνει, τα έχουν χαλάσει. Άρα αρχίζουμε να οργανωνόμαστε. Θα αρχίσω το μακιγιάζ και μετά όταν τελειώσω θα σας πω και κάποια πραγματάκια για τα καλλιντικά τα οποία χρησιμοποιώ. Τα χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό γιατί ήθελα να έχω μια γνώμη, να δω ακριβώς πως κάθονται στο δικό μου πρόσωπο, να δω και τις εντυπώσεις που έχω εγώ για αυτά. Άρα στο τέλος θα σας πω και για τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποίησα. Άρα πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε σε λίγο.
δουλειάς που κάνω το τελευταίο διάστημα, μου αρέσει περισσότερο να τονίζω τα μάτια μου. Όμως πάμε να δούμε μαζί τα προϊόντα που χρησιμοποίησα, να σας πω τις εντυπώσεις μου. Το πρώτο προϊόν που θα ξεκινήσω να σας πω είναι αυτή εδώ η κρέμα ματιών. Σας το είχα πει σε προηγούμενο βιντεάκι ότι θα σας έλεγα πώς μου φαίνεται, να σας πω τις εντυπώσεις μου. Την έχω τελειώσει, έχει μείνει πάρα πολύ λίγο μέσα. Ήθελα να τη χρησιμοποιήσω έτσι για αρκετό καιρό για να είμαι σίγουρη για αυτά που σας λέω. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κρέμα είναι πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ ενυδατική. Νιώθεις έτσι και μια δροσιά στο μάτι. Όμως εγώ τη χρησιμοποιώ μόνο για το πρωί. Για το βράδυ θέλω κάτι πιο δυνατό, που αυτό δεν το βρήκα σε αυτή. Θέλω κάτι έτσι να νιώθω πιο πολύ σύσφυξη στο μάτι. Και πήγα στην παλιά μου αγαπημένη κρέμα της L'Oréal Revitalift. Αυτά τα προϊόντα τα έχω αγοράσει πάρα πολλές φορές, είναι τα αγαπημένα μου. Σας είπα ότι έχω αγοράσει και προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ φτηνά και είναι πάρα πολύ καλά. Ότι είχα αγοράσει και προϊόντα πάρα πολύ ακριβά, αλλά δεν μου έχουν κάνει κάτι. Αυτή η κρέμα όμως είναι στα οικονομικά καλλιντικά, τα οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο μάτι μου. Έχω δει διαφορά. Τώρα τη βάζω μόνο για βράδυ, αλλά μπορείς να τη βάζεις και πρωί και βράδυ. Αλλά επειδή μου έχει πάρα πολύ λίγη αυτή, τη χρησιμοποιώ ακόμα το πρωί. Όταν θα τελειώσει θα βάζω και το πρωί και το βράδυ. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Έχω πάρει αυτή εδώ την κρέμα νύχτας, τη Revitalift Laser, που είναι με ρετινόλι και νιασιναμίνη. Ξέρουμε όλοι ότι η ρετινόλι βοηθά στο κολαγόνο και στην ελαστίνη του προσώπου, επαναφέρει δηλαδή το κολαγόνο και την ελαστίνη, και η νιασιναμίνη βοηθά στα μαύρα σηματάκια που έχουμε στο πρόσωπο ή στις μπανάδες που μπορεί να έχουμε. Δίνει έτσι μια φωτεινότητα και κάνει πιο λαμπερό το πρόσωπο. Τώρα τη βάζω κάθε βράδυ, είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτές οι ουσίες, η ρετινόλη και η νιασιναμίνη, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα στο πρόσωπο μου, γιατί χρησιμοποιούσα και παλιά προϊόντα τα οποία είδα διαφορά, και αυτή την έχω ξαναχρησιμοποιήσει και είναι πάρα πολύ καλή. Όμως δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Τώρα είναι, έχει αυτό εδώ, το πατάς και βγαίνει η κρέμα. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θυμούμαι όμως αν ήταν με ρετινόλι και νιασιναμίνη μαζί τη οποία αυτή χρησιμοποιούσα. Αλλά της ίδιας σειράς σίγουρα χρησιμοποιούσα την κρέμα νύχτας. Είναι πάρα πολύ καλές και έχω δει διαφορά στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, στο επόμενο είναι όσο αφορά το μακιγιάζ. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ της NYX, που είναι το Serum Plumping, το primer. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι λίγο κολλώδες στην αρχή, αλλά αυτό σε βοηθά να μείνει σταθερό το μακιγιάζ. Είναι πάρα πολύ καλό, δεν κάνει μάτ το πρόσωπο, του δίνει έτσι μια λάμψη. Μου άρεσε πάρα πολύ και θα το χρησιμοποιώ. Το επόμενο είναι το μακιγιάζ της NYX, τον Born to Glow. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Με λίγη ποσότητα μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Όμως δεν είναι ματ, είναι λαμπερό, το οποίο εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ ματ make-up στο πρόσωπό μου, γιατί έτσι φαίνονται και οι γραμμές και οι ρητίδες και οτιδήποτε άλλο έχουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ, θα το χρησιμοποιώ. Σου δίνει έτσι ένα φως και μια λάψη στην επιδερμίδα και επίσης καλύπτει πάρα πολύ το πρόσωπο. Και το επόμενο είναι αυτό εδώ το bronzer, που είναι της εταιρείας MUA. Είναι το Caramel,
για να δείτε πόσο μου αρέσει, πόσο το έχω φτάσει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο, η μυρωδιά του είναι τέλεια. Θέλω να πάω να το ξαναπάρω. Με βοηθά πάρα πολύ στο καθημερινό μου μακιγιάζ και να κάνω και τα κοψίματα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν σκιά, το οποίο εγώ έβαλα σήμερα. Το κάνω κάθε φορά αυτόνομος. Βάζω λίγο εδώ στο κόκκαλο για να δίνει ένα βάθος στο μάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω λόγια. Σίγουρα θέλω να το ξαναπάρω. Επίσης, οι σκιές της MUA έχουν γίνει πλέον οι αγαπημένες μου. Τις έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα χρώματα, είναι πάρα πολύ σταθερές. Με βοηθούν και για το πρωινό μου μακιγιάζ και για το απογευματινό, έτσι και να κάνεις και ένα πιο καλό μακιγιάζ για το βράδυ. Είναι τα πιο ωραία χρώματα που έχω δει σε παλέτα. Αυτά ήταν όλα όσα ήθελα να σας πω. Έχω κάτι άλλο να σας πω και το ξεχνώ, γιατί πάντα κάνω το βιντεάκι και μετά θέλω να σας πω και κάτι άλλο και ξεχνώ. Όσο αφορά αυτό, όχι. Τώρα θα πάμε να σας δείξω τι πήρα από Stradivarius. Να τα βγάλω για να μην κάνω θόρυβο. Λοιπόν, από Stradivarius ήθελα να πάρω μπλούζες, γιατί έχω πάρα πολλά παντελόνια. Έτσι πήγα, γιατί πάντα εκεί βρίσκω, και είδα ότι είχε βγάλει κάποιες μπλούζες 5,99. Έψαξα εκεί, βρήκα κάποια κομμάτια, άρα επέλεξα αυτά. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι αυτή εδώ, η μπλούζα. Σε αυτόν το τέλειο μπλε ρουά, νομίζω λέγεται, που είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να τη βάλεις και το φθινόπωρο έτσι με ένα σακάκι. Από τη μία είναι μακρομάνικο και από την άλλη είναι αυτή εδώ η τελαντούλα. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να το βάλεις και με ένα jean παντελόνι, με ένα μαύρο, με οτιδήποτε μπορείς να παίξεις. Είναι πάρα πολύ καλή. Και έτσι πολλά περίεργο το σχέδιό της. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι, που είναι έτσι σε μπέζ χρώμα. Είναι αυτό εδώ και η τιμή είναι αυτή, 5,99. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι λίγο γκοντή και έχει και αυτή εδώ την ταντέλα στο ένα το χέρι και στο άλλο, και υπάρχει και εδώ στο μπούστο αυτή η λεπτομέρεια. Είναι πάρα πολύ ωραία, μπορείς να τη βάλεις και για καλή και για το πρωί. Με μια jean φούστα θα είναι πάρα πολύ ωραία, ή ένα jean παντελόνι. Νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφη. Επίσης, την ίδια μπλούζα πήρα και σε μαύρο. Εντάξει, αυτά τα ρούχα μπορείς να τα βάλεις και με ένα σακάκι έτσι blazer από πάνω και το φθινόπωρο και θα είσαι μια χαρά και θα είσαι και elegant και chic. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Είναι η ίδια ακριβώς με την προηγούμενη. Έχει την ταντέλα της εδώ στο μανίκι και από την άλλη, και υπάρχει και η ταντέλα στο μπούστο. Εντάξει, το μαύρο είναι πάρα πολύ ωραία φορεμένη, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή, γιατί την έχω δοκιμάσει. Και το επόμενο είναι αυτή εδώ η μπλούζα. Αυτή είναι μακριμάνικη, είναι για λίγο πιο μετά, αλλά όταν είδα το σχέδιο μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, και 5,99, μια χαρά. Θέλω να τη βάζω με δερμάτινο παντελόνι, και μακρύ και κοντό, και με μποτάκια και με φούστα θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και επειδή εδώ στο λαιμό είναι έτσι πολύ πιο ψηλό, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή επιλογή αυτή. Και κάτι άλλο, τελευταίο, πήρα αυτό εδώ.
που είναι έτσι σαν πουκαμισάκι. Είναι ταντέλα όλων και εδώ έχει το γιακά και έχει και τα κουμπάκια εδώ μπροστά. Νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφη. Και τώρα για το καλοκαίρι με έναν κοντό τζιν παντελόνι και το φθινόπωρο και με δερμάτινο παντελόνι θα είναι πολύ ωραίο. Να βάλεις έτσι μέσα ένα εμπουστάκι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο φύ. Αυτά ήταν όλα όσα πήρα. Τώρα πρέπει να πάω να ετοιμαστώ, γιατί πρέπει να φύγουμε. Άρα θα σας έχω στο τέλος του βίντεο το outfit να το δείτε. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μου για σήμερα, ελπίζω να σας αρέσει. Αν σας αρέσει κάντε ένα like, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Έχουμε να οργανώσουμε τα πράγματα του σχολείου για τα παιδιά μου, να καθαρίσουμε τις ντουλάπες, να τα οργανώσω όλα αυτά που είναι σχετικά με το σχολείο. Και μετά έρχονται καθαριότητες του σπιτιού, οργάνωσης, διακοσμήσεις για το φθινόπωρο, που ανυπομονώ πάρα πολύ. Γι' αυτό κάντε την εγγραφή σας, κάντε και ένα like, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βιντεάκι. Θα σας έχω το outfit στο τέλος του βίντεο να το δείτε. Γεια σας, φιλούθια!